Βραδάκι στην παραλία. Μια φωτιά να καίει, η σχάρα έτοιμη να περιμένει τα ψητά και παραδίπλα ένα μεγάλο μπολ με φρούτα. Αρώματα θαλασσινού αέρα, παρέα με έντονη κάπνα, πασπαλισμένη από γλυκές φρουτένιες νότες. Εκεί ακριβώς μεταφέρθηκα όταν δοκίμασα αυτό το ουίσκι. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με λένε Νικόλα και μαζί θα δοκιμάσουμε αποστάγματα, κρασιά και καφέδες, όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις δηλαδή, που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερη. Πάρτε τα ποτήρια σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δοκιμάζω το Ardbeg Ugadal. Το αποστακτήριο Ardbeg ιδρύθηκε το 1815 στο νησί Άιλα της Σκωτίας. Σταμάτησε τη λειτουργία του το 1981 και ξαναλειτουργήσε μερικώς το 1989. Έκλεισε πάλι το 1991, αλλά τελικά άνοιξε οριστικά αυτή τη φορά το 1997. Το ουίσκι του είναι αρκετά καπνιστό, όπως και τα περισσότερα ουίσκι από το νησί Άιλα. Το χαρακτηριστικό τους αυτό το παίρνουν από την τύρφη, που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη στους κλιβάνους, λόγω έλλειψης ξύλου και κάρβουνου στο νησί. Το όνομά του το παίρνει από την λίμνη Ugadal, νερό της οποίας χρησιμοποιεί το αποστακτήριο για την παρασκευή του. Είναι ένα απολαυστικό πάντρεμα κάπνας και γλυκύτητας, καθώς μέρος του έχει παλαιώσει σε ex-seri βαρέλια. Είναι natural color, non-chill filtered και cask strength, έχοντας εμφιαλωθεί στους 54,2 αλκοολικούς βαθμούς. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις ορολογίες θα βρεις στο βίντεό μου 5 βασικά πράγματα για το ουίσκι, link του οποίου υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε να το δούμε. Χρυσοκίτρινο χρώμα. Στη μύτη. Στη μύτη είναι απόλαυση. Μπορώ να το μυρίζω για ώρες. Τα αρώματά του είναι ταξίδια, μνήμες και εμπειρίες. Κάμπινγκ στην παραλία και μια φωτιά στο κέντρο. Αρώματα κάπνας, θαλασσινού αέρα, ιωδίου και βρεγμένης πέτρας από τη μία και από την άλλη φρούτα, σταφίδα, αλατισμένη καραμέλα και βανίλια. Τα δύο πρόσωπα του Ιαννού, το τραχή και το γλυκό, μπλεγμένα σε ένα πάντρεμα απόλαυσης. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Χαστούκι. Η κάπνα και το αλκοόλ σε χτυπάνε αλίπητα. Σιγά σιγά δίνουν τη θέση του στα φρούτα. Θα βάλω ένα ολόκληρο κουταλάκι του γλυκού νερό. Μην ξεχνάς, μιλάμε για cask strength whisky. Με την προσθήκη του νερού μπορεί να δεις το whisky σου να θολώνει λίγο. Scotch mist το ονομάζουν και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς το συγκεκριμένο whisky δεν έχει περάσει από chill filtration. Τώρα η γλυκύτητα του sherry έγινε πιο έντονη. Η κάπνα έγινε πιο προσιτή. Το πάντρεμα τώρα το καταλαβαίνεις καλύτερα. Δυνατή, μεστή και γεμάτη γεύση. Πολύπλοκη. Μακριά και απολαυστική επίγευση. Φοβερό ουίσκι. Η τιμή που το βρήκα είναι γύρω στα 80 ευρώ από βαθμολογία. Του βάζω 91% και πιστεύω ότι είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι τα νάσου ουίσκι δεν αξίζουν. Non-age statement δηλαδή. Ουίσκι χωρίς ηλικιακή δήλωση. Είμαι ο Νικόλας Σωτηρόπουλος και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς,
να απολαμβάνετε το ποτό σας πάντα με μέτρο, με καλή παρέα και καλή διάθεση. Σλάντσε!